μία σπάνια περίπτωση ασθενούς με κορονοϊό, μία από τις τρεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι αυτή ενός 50χρονου άνδρα από την Πελοπόννησο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκδρομείς που πήγαν στα Ιεροσόλυμα. Ο άνδρας είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό πριν από 40 ημέρες και μέχρι σήμερα νοσεί, καθώς και τα 4 τεστ στα οποία έχει υποβληθεί έχουν βγει θετικά. Η σύζυγός του μίλησε για την περιπέτεια που ζουν τόσο εκείνη όσο και ο άντρας της, του οποίου η διαδρομή από το νοσοκομείο του Ρίου πίσω στην καραντίνα του σπιτιού έχει γίνει πλέον συνήθεια. Ο 50χρονος εμφάνισε συμπτώματα μία εβδομάδα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα και νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για 10 ημέρες. Από τότε μέχρι σήμερα, ένα μήνα μετά το εξιτήριό του, κάνει κάθε εβδομάδα το τεστ και κάθε φορά βγαίνει θετικός στον κορονοϊό, παρότι δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως λένε οι γιατροί του, είναι μία από τις μόλις τρεις περιπτώσεις ασθενών που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί στη χώρα. Δεν μας έχουν δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση. Μας είπε μία γιατρός ότι είναι η τρίτη περίπτωση σε όλη την Ελλάδα που συνεχίζει να είναι θετικός τόσες μέρες, ανέφερε η σύζυγός του και πρόσθεσε. Πρέπει να είναι περιορισμένος και μέσα στο δωμάτιο. Μιλώντας για τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, η 44χρονη ανέφερε πως είναι πολλά, καθώς έχει πέσει πάνω της το βάρος των περισσότερων πραγμάτων. Ωστόσο, κάθε φορά που βγαίνει από το σπίτι για τα απαραίτητα, η δυσπιστία από τους συντοπίτες της είναι εμφανής. Πρέπει να πάρω τα απαραίτητα για το σπίτι, κοιτάνε περίεργα. Σύμφωνα με τον Χαρά Λαμπογόγο, παθολόγο λοιμοξιολόγο, καθηγητή παθολογίας ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι οι 40 μέρες είναι από τα μεγαλύτερα διαστήματα που χρειάζεται προκειμένου να βγει ένα τεστ αρνητικό. Υπάρχει περίπτωση σε μερικούς ανθρώπους, παρότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα, ειδικά όταν είναι ήπια τα συμπτώματα, να παραμείνει έστω και ελάχιστο οικό φορτίο εκεί που το ελέγχουμε. Ο κύριος Γόγος σημείωσε πως κατά πάσα πιθανότητα δεν μεταδίδεται ο ιός μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά για λόγους ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της καραντίνας. Όσον αφορά τη μετάβαση στην επόμενη μέρα, μετά την πανδημία, ο καθηγητής σημείωσε πως θα είναι ομαλή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθει ομαλά στη χώρα μας, μιας και ο αριθμός κρουσμάτων έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Βέβαια και απόψεις επιδημιολόγων παγκοσμίως και είναι και η εικόνα που σχηματίζουμε μετά την πρώτη αυτή. Άρα λοιπόν, εσείς βλέπετε αρχές Μάη να έχουμε έτσι μια σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα? Ναι, ναι. Το βλέπετε? Θα γίνει αυτό, γιατί παρά είναι καλά τα δεδομένα στην Ελλάδα, χωρίς να θέλω να τα ματιάσω φυσικά, είδατε ότι ο έλεγχος της επιδημίας είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγα κρούσματα. Έχουμε βέβαια τις πηγές αυτές που εμφανίζονται κατά περιόδους ο ιός, σε μικρές κοινότητες, στην γεωκομεία κλπ. Αλλά είναι εύκολο να ελεγχθούν αυτά και ελέγχονται. Και παράλληλα, με 10-15 μέρες ακόμα παραμονή στο σπίτι μας, δηλαδή μια αυτή τη βδομάδα και την άλλη βδομάδα, πιστεύω θα σπάσει και η μετάδοση όποιον έχουν βγει προς τα έξω από αυτές τις περιπτώσεις και θα έχουμε μια ύφεση σε αυτή για να μπούμε στη διαδικασία της αποκλιμάκωσης.